Αστακό στο λιμάνι της Πάταρας, με το λιμενικό σώμα σε συνεργασία με την τοπική ελληνική αστυνομία να πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους με στόχο την αποτροπή της παράνομης εισόδου μεταναστών σε φορτηγά που φεύγουν για την Ιταλία. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Υπάρχουν μερικές δεκάδες έξοδων του λιμανιού. Έχουμε τα περίπολα, υπάρχει στενή συνεργασία με την Ελλάς. Υπάρχει και παρουσία ενίοτε της Ελλάς απ' έξω. Το αντιμετωπίζουμε, πιστεύω, πάρα πολύ διαχειρίσιμα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει κανένα απόλυτος θέμα. Τα μέτρα είναι αυτά που γνωρίζαμε, δεν έχουν αυξηθεί? Όχι, δηλαδή. Όχι. Τα μέτρα παραμένουν έτσι όπως τα είχαμε σχεδιάσει από τον Μάρτιο, είναι ήδη αυξημένα. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί κάτι για να το καλύψουμε στο μέλλον κάποιο κενό, θα ληφθούν όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει. Λόγω της καλοκαιρινής περίοδου, τα δρομολόγια των πλοίων έχουν αυξηθεί. Ωστόσο, δεν υπάρχει αύξηση στον αριθμό των μεταναστών στην περιοχή μας, σύμφωνα πάντα με τον κεντρικό λιμενάρχη της Πάτρας. Υπάρχει μια εντατικοποίηση των δρομολογίων, υπάρχει αυξημένη επιβατική και οχηματική κίνηση. Αναμενόμενο είναι, κλείσανε και τα σχολεία, οπότε έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Υπάρχει αυξημένη κίνηση, αρκετά θα έλεγα. Κατά πάγια παράδοση, όποτε καλυτερεύει ο καιρός, υπάρχουν μεγαλύτερες προσπάθειες να εξέλθουν από τη χώρα. Εκτιμώ ότι μάλλον θα υπάρξει μία αύξηση, αλλά δεν νομίζω, αν κρίνω τουλάχιστον από τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, τι πρώτες μέρες έχουμε περάσει το μήνα, ότι θα υπάρξει κάτι ανησυχητικό. Ωραία, άρα είμαστε σε μια ελεγχόμενη κατάσταση τουλάχιστον για την Πάτρα, με τη βοήθεια, με τη συνδρομή της Ελλάδας βέβαια και το σημαντικό έργο της λιμενικής αρχής. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.